Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω, ο Κώστας εδώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη γωνία δεν την έχετε ξανά δει, τη βλέπετε μόνο από τα stream. Είπα να γυρίσω ένα βίντεο έτσι να δω κι εγώ πώς είναι. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό, τι λέτε εσείς δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, πέρασαν χρόνια από την τελευταία φορά που έκανα κάτι παρόμοιο. Πολλά χρόνια, ακόμη ζούσα στο πατρικό μου, έχω αλλάξει δύο σπίτια από τότε. Έχω έρθει η Θεσσαλονίκη για όσους δεν ξέρετε. Πριν από τόσα χρόνια λοιπόν, μου είχαν στείλει κάποια πακέτα από Απωνία, ήταν από πού ήταν, δεν θυμάμαι, το οποίο είχαν διάφορα treats, διάφορα γλυκά, διάφορα ωραία πραγματάκια. Τα οποία τα δοκίμασα, κάποια ήταν αποτυχία, κάποια ήταν καλά. Να το φάω, δεν το τρώω, λίγο θα φάω, δεν πρόκειται. Ξεχάστο, δεν παίζει. Πέρασαν τα χρόνια και στο φροντιστήριο που δουλεύω τώρα λοιπόν, τυχαίνει να έχω τρία αδέρφια, τρίδημα είναι, χαιρετίσματα παιδιά, ο Αλέξανδρος, ο Φίλιππος και ο Νικόλας. Και κάποια στιγμή το Πάσχα, ναι, από τότε το έχω το πακέτο, πήγανε στη Σερβία. Είναι κατά το ίμιση από Σερβία τα παιδιά. Και μου λένε να φέρουμε τίποτα να ανοίξετε στο κανάλι, κύριε. Εν τω μεταξύ είναι μέσα στη φάση τελείως. Οπότε λέω, ναι, γιατί όχι, ευκαιρία είναι. Κάθε πότε πάνε οι μαθητές σου Σερβία και σου φέρνουν πράγματα. Οπότε ναι. Πήγαν Σερβία, μου έφεραν κάποια snack τα οποία θα τα ανοίξουμε μαζί. Η αλήθεια είναι τελείως άκυρο, αλλά επειδή το έχω ξανακάνει στο παρελθόν και πήγε ωραία και μου άρεσε, θα το κάνουμε μαζί. Επίσης, να πω την αμαρτία μου, είναι η τελευταία φορά που θα φάω βλακίες, γιατί μετά από αυτό έχω σκοπό να αρχίσω καμιά διατροφή, μπας και χάσω κανένα κιλό γιατί έχω πάρει πολλά κιλά. Ξεχαρίζουμε αυτό, οπότε μια και καλή να κλείσει αυτό ο σκοτεινός αιώνας του Κωνσταντίνου, λοιπόν, να φάω τις βλακίες σήμερα, να τελειώσουμε με αυτό και μετά να αρχίσει μια υγιεινή εποχή. Τώρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με τι μου έφεραν. Λοιπόν, έχω μια σακούλα εδώ, τα έχω βάλει όλα εδώ. Ελπίζω να είναι καλά, να μην πεθάνω μετά από τόσο καιρό ειδικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ένα-ένα, έχει διάφορα πραγματάκια και έχει και ένα αναψυκτικό, το οποίο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, λέει Guaranano Sleep. Ναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Φαντάζομαι, ελπίζω να εστιάζει, γιατί μόνος μου το γυρίζω, οπότε δεν μπορώ να κάνω καλά το focus. Οπότε, ναι, Guaranano Sleep Original. Fuel your energy. Και έχω πιει και... Α, η καινούργια μου μόδα, να σας πω. Πλέον κάνω καφέ σε αυτό. Ναι, είναι μεζούρα για να μετράς υγρά και τέτοια. Για μαγειρική. Και επειδή μ' άρεσε το στυλ, έχω και γυάλινα καλαμάκια πλέον, ναι. Οπότε έχω πιει ένα τέτοιο καφέ. Τώρα θα πιω και αυτό, ελπίζω να ζήσω. Λοιπόν, θα ανοίξω αυτό πρώτα, γιατί έχει και ζέστη. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Το έχω στο ψυγείο εδώ και 3 μήνες. Δεν θα έχει πάθει τίποτα, φαντάζομαι. Λοιπόν, μυρίζει σαν τα Red Bull σε φάση κλασικά. Ο κούρβα! Μάλιστα. Λοιπόν, καλό είναι. Έχει γεύση κάτι ανάμεσα σε Hell και Red Bull, κάπου εκεί μέσα θα το έβαζα. Ανακάτεψε ένα Hell και ένα Red Bull και πήρα το αυτό. Ναι, ωραίο είναι, αλλά δεν μου αρέσουν τα Hell, δεν μου αρέσει η γεύση γενικά. Εντάξει, συμπαθητικό. Καλό, πόσο, να σας βάζω και βαθμολογία, δεν ξέρω τι λέτε. Λοιπόν, αυτό είναι αρκετά καλό, σου λέω ακόμα. Το μεταξύ, έχω ξεχάσει πώς να στεκόμουν μπροστά από κάμερα. Λοιπόν, θα του βάζα ένα 6, ένα 6 στα 10. Οπότε, ναι, Guaranano Sleep. Άμα πάθω τίποτα, δεν ξέρω. Ελπίζω να κοιμηθώ. Α, θα το έχω στο πλάι. Οπότε, ναι, καλό είναι. Συμπαθητικό, έχρι 6. Και πάμε τώρα, κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, έχουν βγάλει, εν τω μεταξύ, κάτι που πρόσεξα, ότι όλα τα snack, οι σακούλες τους είναι όπως ήταν κάποτε στην Ελλάδα πολύ παλιά, οι μισές από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Οπότε, ξεκινάμε με πατατάκια, τα οποία είναι, δεν είναι και 30 γραμμάρια. Πόσο είναι αυτό εδώ? 33 γραμμάρια, ρε μαλάκα, είμαι καλός. Είμαι πολύ καλός. 33 γραμμάρια, λες και είμαι ζυγαριά. Λοιπόν, 33 γραμμάρια είναι, λέει Clipsy Max Chicken Drums. Είναι γαριδάκια, πώς είναι αυτά τα χωνάκια που έχουμε εμείς, τα οποία έχουν γεύση από κοτόπουλο. Ναι, για να δούμε τι λέει. Πω, μαλάκα, μυρίζει κοτόπουλο. Και είναι και σαν κοτόπουλο. Δεν ξέρω, να σας δείξω. Είναι όντως σαν κοπανάκι από κοτόπουλο, ξέρετε το πόδι. Μα καγαμάτο! Εντάξει, προ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά, αλλά είναι όντως. Δεν ξέρω να βάλω και το χέρι μπροστά να εστιάσει. Είναι όντως σαν κοπανάκι κοτόπουλο. Ρε εσύ, αυτά είναι ωραία. Είναι ολόκληρο εξεργασμένο.
Η γεύση του είναι λίγο πιο. Έχετε φάει τα χωνάκια τα δικά μας, είναι λίγο πιο παλιά από αυτό. Και θυμίζει κάτι ανάμεσα σε πατατάκι. Πιο πολύ πατατάκι θυμίζει παρά οτιδήποτε. Μυρίζει κοτόπουλο, η γεύση του δεν είναι και τόσο, αλλά είναι αρκετά. Οκ. Okay. Αυτό το κλείψι θα του βάζα ένα 8 με διαφορά. Είναι καλό. Είναι καλό. Είναι πολύ ωραίο. Και καλό και ωραίο και φαίνεται και light. Λοιπόν, πάμε τώρα στα επόμενα. Έχω πράγματα. Εν τω μεταξύ, από πολλά ζαχαρωτά τα βλέπω. Αλλά θα πάω σε αυτά. Smoky. Smoky Celebration Pack. Θυμίζει mac and cheese. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Εν τω μεταξύ, έχει ακόμα καιρό. Μπορεί να είναι και λιγμένα. Πότε λήγουνε. 4/9 λήγουνε. Πέρασε 4/9. Λες να πεθάνω. Μπορεί και να πεθάνω, δεν ξέρω. Είναι σαν φουντούνια. Ναι, είναι σαν φουντούνια. Μπορεί και να πεθάνω μετά από αυτό. Είναι μικρά σνακ, ποτέ σαν φασόλια σκεφτείτε. Με γεύση φουντουκιού φαντάζομαι. Μόλις έφαγα λιγμένο. Αλλά δεν είναι κακό. Μάλιστα. Και μου λέγανε κύριε κάντε το σας παρακαλούμε, κάντε το. Αλλά εγώ δεν το έκανα. Λοιπόν, φουντούνια είναι, λίγο πιο σκληρά είναι, σαν κάτι άλλα ημιτασιών φουντούνια που έχουν βγει. Ενδιαφέρον είναι, η αλήθεια είναι ότι μπαμπάτσικια η συσκευασία. Ναι, αυτά θα τους έδινε ένα 7, 7, καλό είναι ένα 7. Λοιπόν, μετά πάμε, το μεταξύ πρέπει να βλέπω και πότε λήγουν όλα αυτά. Αυτό λήγει το 23, εντάξει θα ζήσω. Αυτά είναι πώς είναι τα πριτσινάκια, θυμάστε αυτά που είχαμε εμείς. Αυτό λέγεται Pardon, Stapici, Πουντζένι και Κυρί Τζέμ. Και Κυρίκι Τζέμ, sorry. Είναι με γεύση από φιστίκι, φιστικό βούντιλο. Είναι γεμιστά. Ω, κάτσε, περίμενε. Είναι γεμιστά με φιστικό βούτυρο. Μάλιστα, οκ. Εν τω μεταξύ είναι τόσο μυρίζει φιστικό βούτυρο. Και όντως είναι γεμιστά με φυσικό βούτυρο. Αυτά είναι. Λίγο πιο μεγάλα από τα δικά μας αυτά τα μπαστούνάκια που τέλος πάντων που τρώγαμε μικρή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Έχει μια γραμμή υποτίθεται με φυσικό βούτυρο μέσα. Μια γεμιστή. Το οποίο έχει ξεραθεί και είναι λες και είναι. Παρντών, παρντών μη, δεν είναι για αυτό, πάει πενταράκι. Ένα πενταράκι, εντωμεταξύ έχει ζέστη τρομερή και έχω αρχίσει και υδρώνω, αλλά ναι, εντάξει. Πρέπει να βάλω και ανεμιστήρα μου φαίνεται. Ας επιστρέψω όμως, τσόκο σμόκι. Τα οποία και αυτά λίγο είναι το 23, θα ζήσω και από αυτά. Αυτά είναι φασόλια πάλι, από ό,τι καταλάβα τα σμόκι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν τα καλοδείτε. Ωραία σακούλα πάντως, μου αρέσει το χρώμα. Αν είναι μου παιδί, θα μου αρέσει πάρα πολύ. Θυμάμαι, έχει ένα παγωτό που είχε σε τέτοιο σακούλι, πάρα πολύ όμορφο. Το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο φασόλι με σοκολάτα απ' έξω. Για να δω όμως αν είναι όντως το ίδιο φασόλι. Μυρίζει σοκολάτα. Είναι όμορφο. Είναι φασόλια. Ναι. Γιατί. Γιατί. Είναι σαν να τρως γαριδάκια με σοκολάτα απ' έξω. Τι εφέρω. Εντάξει, καλό είναι. Σμόκι, τσόκο σμόκι, τα λέτε να τα σκέφτω τα σμόκι. Είναι σαν το ίδιο πράγμα σχεδόν, μόνο που το είναι από φουντούνι υποτίθεται, φουντούκι. Το άλλο δεν είναι από φουντούκι, είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Αυτό θα το βάλουμε ένα 6,5. Είναι ωραίο, είναι γλυκό, αλλά κάνει περίεργη αίσθηση. Έχει ακόμα τώρα που βλέπω, πλάσμα, ζασβάκι, πουτ. Ωραίο. Αυτό εδώ είναι, μοιάζει με φρυγανιές. Αλλά δεν είναι φρυγανιές, είναι μπισκότο. Θυμάστε τα δικά μας τα μιρέντα? Καμιά σχέση. Λοιπόν, έχει ωραίο κουτί όμως, το οποίο έχει από πίσω και όλα τα θρεπτικά συστατικά. 100 γραμμάρια είναι μόνο 430 θερμίδες. Τίποτα. Τζάμπα πράγμα. Έχει ωραία σακούλα. Σακουλάκι προστατευτικό. Εν τω μεταξύ είναι. Πώς είναι τα MRI, κάπως έτσι. Πω. Ωραίο. Αυτό μου αρέσει. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο η εμφάνιση αυτού μου αρέσει. Πότε λέει γι' αυτό, θα πεθάνω. Ο Κώστας επιβίωσε και αυτό το 23. Εντάξει, θα ζήσω.
Λοιπόν, μπισκότο είναι. Μπισκότο, ναι, μπισκότο. Είναι σαν τα Μιράντα, λίγο πιο ντούκι. Πήγε γυμναστήριο, λέει πάνω πλάσμα. Το πιο μυστήριο πλάσμα του κόσμου, πώς λέει ο Λεπά. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Λοιπόν, πλάσμα λοιπόν. Τώρα τι πλάσμα είναι? Θυμίζει τα πτυμπέρ πάρα πολύ σε γεύση. Μόνο που είναι λίγο πιο αφυδατωμένο από το πτυμπέρ. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα πτυμπέρ το οποίο έχει φύγει και η υπόλοιπη υγρασία που είχε. Αυτό. Ωραίο είναι. Είναι για να το βουτάς, από ό,τι κατάλαβα. Του δίνει ένα 7,5. Ένα 7,5 νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Ναι, νομίζω ότι 7,5 είναι τίμιο. Και μετά πλάσμα, εντωμεταξύ από ό,τι κατάλαβα, σνακ πήραν από δύο εταιρείες. Πήρανε αυτά που ήταν δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, πλάσμα mini-mini. Εντωμεταξύ από ό,τι κατάλαβα, εκεί τι κάνουν. Σου βγάζει το original και σου βγάζει και το άλλο με σοκολάτα. Σου βγάζει τα γαριδάκια και στα βγάζει και με σοκολάτα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με σοκολάτα. Πώς τα πτυμπέρ τα δικά μας τα βγάλανε με σοκολάτα. Ωραία, ήταν αυτό το αγαπημένο μου. Και είναι, εντάξει, αυτό είναι, εντωμεταξύ είναι δύο μαζί. Είναι σαν το προηγούμενο σε μίνι με σοκολάτα. Δεν χάνεις με αυτό. Δεν χάνεις με τίποτα με αυτό. 8-8 καθαρό. Δηλαδή, όντως, 8 καθαρό. Μη σου πω και 8,5 με 9. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Και μικρό και βολικό και με σοκολάτα. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραίο από τα κλάνια και τα πλάσμα. Και τελειώσαμε σιγά σιγά. Με το μεταξύ, εντάξει, καλά πήγε αυτό. Έζησαν από την ιστορία μου. Ελπίζω να ζήσουν να τη δείτε κι εσείς. Έχει ένα γλυφιτζούρι. Το οποίο γλυφιτζούρι είναι. Tutti frutti λέει. Αυτό το tutti frutti είναι universal, φίλε. Το οποίο δεν θα το φάω το γλυφιτζούρι. Λοιπόν, και έχει μέσα. Και θα το αφήσω για κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, έχει ένα που λέει μπανανίκα. Οκ. Και έχει. Η εικόνα είναι σαν μια μπανάνα από πίσω. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Μια μπανάνα η οποία έχει σοκολάτα. Επίσης το σχήμα μου παραξένεψε. Το οποίο είναι όντως σαν μια μπανάνα, πιο πολύ σαν πιπεριά μοιάζει. Sorry, αλλά θα πρέπει να είναι πιπεράικα. Το οποίο, αν είναι μέσα μπανάνα, όντως. Έχει ακόμα για να λήξει. Στο ψυγείο το είχα. It was at this moment that he knew. He fucked up. Μάλιστα. Είναι ένα πράγμα σαν αφρός μέσα. Να σας δώσω εικόνα. Κάνει η μάνα σας ένα εκμεκ. Και το στρώνει. Στρώνει αυτή την κίτρινη κρέμα πάνω από το κανταήφερ, παιδί μου. Και από πάνω είναι η σαντιγή. Σκεφτείτε μετά από 10 μέρες αυτή η κίτρινη κρέμα, την υφή της και τη γεύση της μαζί με γεύση μπανάνα. Σοκολάτα, εντάξει, είναι σοκολάτα. Έχει χελικέρα από ό,τι καταλαβαίνω μέσα. 5. 5, γιατί είναι σαν να τρως κάτι πλαστικό. Νιώθω ότι τρως κάτι πλαστικό με σοκολάτα απ' έξω. 5. 5 και πολύ είναι, δεν θα το επέλεγα. Λοιπόν, και αν έχουμε νικητή, από όλα αυτά ο νικητής για μένα είναι χαλαρά μεγάλη διαφορά αυτό εδώ και αυτό εδώ. Αχ, τα δύο είναι. Λοιπόν, αν πάτε ποτέ σε Σερβία να πάρετε τα Eclipse Max και να πάρετε και τα πλάσμα τσόκο. Κόκο. Τσόκο, κόκο. Το μεταξύ λέει κόκο, αλλά φαντάζομαι είναι τσόκο. Δεν ξέρω πώς διαβάζει τη σερβική προφορά. Τσικ πραστάνι. Πρέπει να αρχίσω να μαθαίνω για άλλες γλώσσες. Δεν γίνεται. Και από κάτω λέει τσινεμός ντα σκερίρας. Οκ, τρου. Αυτά τα δύο λοιπόν, με διαφορά. Εντάξει. Μπορώ να πω το πιο αποτυχημένο από όλα.
Το πιο αποτυχημένο από όλα ήταν τα σμόκι, τα οποία είναι σαν φουντούνια. Εντάξει, φουντούνια είναι, δεν μπορείς να πέσει πάρα πολύ έξω με αυτά. Απλά η γεύση τους είναι λίγο, ε. Και το χειρότερο βασικά με μεγάλη διαφορά είναι τα παρντών. Αυτό είναι ένα μεγάλο παρντών από μένα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ελπίζω να σας αρέσει, για πλάκα το έκανα το βίντεο. Για να ευχαριστήσω και τα παιδιά τα οποία κάνουν όλη την ταλαιπωρία να μου τα βρουν και να μου τα φέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν κι εσείς έχετε από το εξωτερικό άκρες να βρούμε σνακ και αυτά να τα δοκιμάσουμε, γιατί όχι, στείλτε κανένα μήνυμα και στο Facebook και στο Instagram. Έχω τα link όλα από κάτω στην περιγραφή, μπείτε δείτε. Έχω τα πάντα όλα στην περιγραφή, ό,τι χρειάζεστε για να ξέρετε και να μην ξέρετε τα έχει από κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Like, subscribe και τα συναφή αν γουστάρετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα και stay healthy. Καλό θα ήταν, θα πρέπει να το πω. Αλλά ναι, πάμε για διατροφή τώρα.